πείτε κάτι για τις κατηγορίες. Καλημέρα. Αμίλητος και κοιτώντας το κενό, ο πατέρας του 18χρονου Χανιώτη με νοητική υστέρηση πέρασε το πρωί το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου Χανίων, καθώς κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, αφού φέρεται να σήκωσε πολλές φορές το χέρι του εναντίον του ανάπηρου παιδιού του. Ο πατέρας με την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία της σωματικής κακοποίησης και μάλιστα κατ' εξακολούθηση, εξαιτίας της αλλαγής του συνηγόρου υπεράσπισης, ζήτησε και πήρε σήμερα νέα προθεσμία ώστε να απολογηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στην ανακρίτρια Χανίων. Ένα λεπτό να δω, αν θέλουνε. Είναι πράγματι ένα συγκλονιστικό ως υπόθεση γεγονός, κυριολεκτικά μια τραγωδία, που είμαι βέβαιος ότι όπως ήδη έχει προχωρήσει η υπόθεση, στην τραγωδία αυτή πρέπει και επέρχεται η κάθαρση. Η απίστευτη αυτή υπόθεση με το δράμα του νεαρού Χανιώτη με νοητική υστέρηση που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο αποκαλύφθηκε το προηγούμενο διάστημα έπειτα από καταγγελία που έκαναν στις αρχές εργαζόμενοι του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Ωστόσο, μία ακόμα σημαντική πτυχή της υπόθεσης έχει αφήσει άφωνη την κοινή γνώμη. 66χρονος φίλος του πατέρα φέρεται να βίασε τον 18χρονο σήμερα νέο, εκμεταλλευόμενος την αναπηρία του όταν ήταν σε ηλικία 14 ετών. Μάλιστα, όπως εξομολογήθηκε το ίδιο το θύμα, ο 66χρονος τον απειλούσε πως εάν άνοιγε το στόμα του, τότε θα του έκανε τα χειρότερα. Ο άνθρωπος αυτός, όταν αποκαλύφθηκε η δράση του, συνελήφθη από τις αρχές και αύριο το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης του παιδιού που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Υπάρχουν πολλά ανθρωποειδή που δεν θα έπρεπε να τα λένε ανθρώπους, γιατί εκμεταλλεύονται τα αμαία κατά καιρούς τώρα μιλάω. Το παιδί πραγματικά ζούσε χρόνια δραματικά, απάθρωπα και μόνο λίγοι από την τοπική κοινωνία είχαν αντιληφθεί και με όποιο τρόπο μπορούσαν, με πολλή ανθρωπιά, με πολλή ευγένεια, βοηθούσαν το παιδί να μπορέσει να επιβιώσει κυριολεκτικά, διότι είχε τεθεί πολλές φορές και η ίδια του ζωή σε κίνδυνο. Λεπτομέρειες για τις δραματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε ο 18χρονος στο σπίτι του σε χωριό του Δήμου Πλετανιά, από τότε που ήταν ανήλικος μέχρι και πρόσφατα, αποκάλυψε σήμερα στους δημοσιογράφους ο δικηγόρος Χανίων Γιάννης Δερμανάκης, που έχει αναλάβει τη δικαστική συμπαράστασή του. Κοιμότανε χαρακτηριστικά στην Ήπεθρο, στα χωράφια, στα βουνά και στα ριάκια. Πεινασμένο και κακοποιημένο. Το δράμα του νεαρού Χανιώτη που έβρισκε καταφύγιο στα βουνά και τα ριάκια για να κοιμηθεί στο ήσυχος φαίνεται πως είχε αγγίξει ελάχιστους ανθρώπους της περιοχής του την ώρα που κάποιοι άλλοι αδιαφορούσαν επιδεικτικά για τα όσα βίωνε. Υπήρξαν άνθρωποι και στην τοπική κοινωνία οι οποίοι πραγματικά έβγαλαν από μέσα τους την ανθρωπιά και βοηθούσαν συνεχώς το παιδί. Όμως υπήρχαν και άτομα τα οποία αδιαφορούσαν ή τουλάχιστον, να μην πω κάτι άλλο, μένανε εντελώς ψυχροί. Ο Γιάννης Δερμανάκης τόνισε σήμερα την ανάγκη να κινητοποιηθεί άμεσα η πολιτεία, απευθύνοντας μάλιστα έκκληση ώστε να βρεθεί στα Χανιά μια δομή στήριξης για τη φροντίδα και τη φιλοξενία του ταλαιπωρημένου αγοριού. Θα πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει ούτως ώστε το παιδί να βρεθεί προστατευόμενο στο υπόλοιπο της ζωής του, γιατί η νοητική στέρηση και τα άλλα προβλήματα που έχει δεν του επιτρέπουν να μπορέσει να επιβιώσει ως άτομο. Από αυτή τη θέση κάνω έκκληση, διότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει μία δομή στα Χανιά, να μπορεί το παιδί τουλάχιστον να κοιμάται και να βρίσκει ένα πιάτο φαγητό.